Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και για την διοργάνωση αυτής εδώ της διαδικασίας, την πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο, έκτακτο. Έχουμε στο χώρο αυτό, εκπροσωπώντας το Ίδρυμά μου και εκπροσωπώντας και τον Πρόεδρο, τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος στις 4 η ώρα έπρεπε να μιλήσει με τις ΗΠΑ της Αμερικής, είναι 9 η ώρα το πρωί εκεί, διότι όπως ίσως γνωρίζετε, και αν δεν το γνωρίζετε καλό να το πούμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, το ΤΕΙ Καβάλας είναι το πρώτο από τα 40 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, τα 24 πανεπιστήμια και τα 16 ΤΕΙ, που έχει εκλέξει Συμβούλιο Διοίκησης με συμμετοχή 4 Αμερικανών καθηγητών πανεπιστημίων. Κάτι το οποίο μιμήθηκε κάνοντας το ίδιο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αρκετούς μήνες μετά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, μέχρι του Συμβουλίου Διοίκησης είναι και η κυρία Κασάνα, υπάρχει ένα 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης καινούριο, σύμφωνα με το νέο νόμο Διαμαντοπούλου και την επέκταση του νόμου Ελβανιτόπουλου 4009 και 4076. Το ΤΕΙ Καβάλας λοιπόν έχει νέο Συμβούλιο Διοίκησης. Αυτό το Συμβούλιο Διοίκησης προκήρυξε προχθές τις εκλογές για Πρίτανη, οι οποίες θα γίνουν στις 19 Δεκεμβρίου και συνεπώς γι' αυτό το λόγο ο νυν Πρόεδρος δεν μπόρεσε να παραστεί εδώ. Βρισκόμαστε εδώ με την κυρία Καζάνα, γιατί πράγματι, όπως είπε ο Δήμαρχος στον εισαγωγικό του λόγο, η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη και θα μου επιτρέψετε και την έκφραση επικίνδυνη. Έτυχε να εκπροσωπήσω το Ίδρυμά μου ως μοναδικό συμμετέχον στις 2 έκτακτες συνόδους Προέδρων και Αντιπροέδρων ΤΕΙ που έγιναν στην Αθήνα στις 29 Οκτωβρίου και την προηγούμενη Δευτέρα. Μια αιτία, να το πω έτσι, που μπήκε ήταν ένα παλιό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δυστυχώς αυτή τη χώρα το έχουμε και αυτό. Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Η κατάσταση δηλαδή έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, δεν μας είπε χθες, επί κυρίας Διαμαντοπούλου. Είχαν ήδη κλείσει κάποια στιγμή 24 τμήματα ΤΕΙ. Μάλιστα κάποια στιγμή ήμασταν σε έναν κατάλογο που κυκλοφορούσε ότι θα κλείσουμε το τμήμα ειδικά δασοκονίας Δράμας. Το επόμενο πρωί το είδαμε να υπάρχει και αντίστοιχα έκλεισε, αναστολή λειτουργίας δηλαδή, το ομοειδές συναφούς αντικειμένο, δηλαδή τμήμα δασοκονίας πάλι της Καρδίτσας, το οποίο βγήκε εκτός λειτουργίας 2 χρόνια, δεν έπαιρνε δηλαδή σπουδαστές, και μόλις άλλαξε πάλι η πολιτική κατάσταση, ξαναμπήκε πάλι σε λειτουργία. Τι δείχνει όλο αυτό? Δείχνει ότι δυστυχώς, παρότι έχουμε πάρα πολλά και θα σας αναφέρω μερικά στοιχεία τα οποία όχι απλά μας κάνουν βιώσιμους, όχι απλά μας κάνουν ανταγωνιστικούς, όχι απλά μας κάνουν διεθνώς αναγνωρίσιμους και μαζί και την πόλη της Δράμας και θα σας δώσω στοιχεία γι' αυτό, ιδιαίτερα για το τμήμα δασοκονίας. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα εχέγγυα και παρόλα αυτά θα μπορούσαμε από μια ολιγορία, επιτρέψτε μου σε εισαγωγικά τον όρο, της τοπικής κοινωνίας ή των τοπικών αρχών, να βρεθούμε πάλι εκτός. Αυτή δηλαδή τη στιγμή το παιχνίδι πιστεύουμε και έχουμε πληροφορίες ότι είναι και θα παραμείνει πολιτικό. Παρά τα όσα λέγονται ότι το χωροταξικό θα είναι αντικείμενο της ΑΔΗ, που είναι η ανώτατη αρχή διασφάλισης ποιότητας των ανώτατων ιδρυμάτων. Να πω και εγώ, να ευχαριστήσω και εγώ τους εκπροσώπους του ΤΕΙ και του τμήματος παρατήματος της Δράμας. Νομίζω ότι η πρόταση η οποία πρέπει να υιοθετηθεί είναι αυτή που έχουμε καταλήξει νομίζω όλοι μας, ότι όχι μόνο δεν συμφωνούμε στο να περιοριστεί η λειτουργία των δύο τμήματων, αλλά να συνεχίσει η λειτουργία, να ανοίξει δηλαδή, να σταματήσει η αναστολή, γιατί σε αναστολή βρίσκεται το τμήμα εννοιολογίας, και να μπει και το τμήμα εννοιολογίας, όχι για το επιθετικό μόνο μέρος, αλλά γιατί ίσως και έτσι πρέπει να γίνει. Η πρόταση η οποία θα μορφώσουμε θα πρέπει να έχει στοιχεία ότι όντως αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση. Όλα
αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και μάλιστα χαρακτηρίστηκαν ως βέλτιστη φαρέτρα, βεβαίως έτσι είναι και έτσι πρέπει να πάμε, σας είπα πριν την δυσάρεστη εμπειρία που είχα ως νέος δήμαρχος για το ΤΕΙ Ινωλογίας. Εκ των υστέρων βεβαίως υπήρξαν καλύτερα τεκμήρια. Θα πρέπει υπό την έννοια αυτή, η πρότασή μας θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει τα τμήματα του ΤΕΙ, του παρακτήματος, να λειτουργούν στον χώρο τον οποίο έχουμε, περιορίζοντας τις δαπάνες. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει σε αναμονή η συνάντηση με τον Αρβανιτόπουλο για την Πέμπτη, γιατί μέχρι και αύριο, γι' αυτό δεν έγινε αύριο η συνάντηση, μέχρι και αύριο είναι στο εξωτερικό, θα είναι μάλλον μέχρι και την Τετάρτη, συγγνώμη, θα είναι στο εξωτερικό. Εγώ επειδή είχα προγραμματιστεί να ταξίδι για αύριο, είχαμε κανονίσει για να είμαστε και την Τετάρτη, τελικά δεν θα είναι. Για την Πέμπτη, η συζήτηση και με τους βουλευτές έχει γίνει για να γίνει την Πέμπτη, δεν έχει όμως διαμορφωθεί ακόμη το ραντεβού, το πλαίσιο της Πέμπτης, και έχουμε ζητήσει και συνάντηση με τον κύριο Σταμάτη. Δύο ραντεβού. Δεν έχουμε ζητήσει κανένα άλλο ραντεβού, αυτά που αναφέρθηκαν, νομίζω ότι εδώ θα τα αποφασίσουμε, ή αν θέλετε πρέπει να πάει νομίζω σταδιακά να γίνει συνάντηση με τον Αρβανιτόπουλο και ανάλογα το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Σαφέστερα και είμαι σύμφωνος να μείνω λίγο με λύση αποστολή. Ορίστε. Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον. Εγώ είμαι ο Δήμαρχος του Δήμου της Δράμας και εδώ είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απευθύνομαι στους αναδέλφους ότι όταν μιλώ να μην είμαστε λιγομελείς, ενώ τους βουλευτές και τον αντιπεριφερειακή, σαφέστατα να είναι και οποιοδήποτε άλλο Δήμαρχος και θα προσκληθεί. Και αυτό θέλω να πω ότι εμείς εκφράζοντας το Δημοτικό Συμβούλιο και την προσπάθεια που κάνουμε, γιατί πολλές φορές δεχόμαστε μια κριτική ή αδική, περιμένοντας και μην βγαίνοντας μπροστά αν το εννοήσα καλά και από κάποιους συναδέλφους σε αναφορές τους, τοποθετήσεις τους, περιμένοντας για να μην προκαλέσουμε ότι εμείς καπελώνουμε κάποιους, περιμένοντας τον καθέναν στην ιεραρχία του, βρισκόμαστε στο τέλος να κυνηγάμε κάποια πράγματα. Όπως για λοιπόν και πρώτος κύριε Μαλέα. Κύριε Χαρβάτη. Όπως είπα στο Δημάρχη. Στο Δημάρχη. Κύριε Παπαγερμανούλη. Όπως είπα στο Δημάρχη. Κύριε Σούτο. Ναι. Κύριε Τερζή. Ναι. Κύριε Μελισσινέ. Ναι. Κύριε Ερμηρίδη. Ναι, κύριε Δεργάνθρωπο. Ψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Κύριε Κάργα. Ναι. Κύριε Μίτρο. Εμείς είμαστε σύμφωνοι, τέλος πάντων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πες το ρε, μην συγκεκριμένο ψήφισμα, ποιο είναι ρε, το ερώτημα είναι κατά της κατάργησης, τασόμαστε υπέρ. Αν όμως διαμορφωθεί ένα ψήφισμα, όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, θέλουμε να το κατά του κλεισίματος και κατά της κυβερνητικής πολιτικής με το κατά του προγράμματος και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες σύμφωνα με αυτό που αποτιμά. Αυτό κύριε Πρόεδρε. Άρα ψηφίσατε ναι την πρόταση του Δημάρχου.